Κρήτας. Τουαλέτα. Πάλι. Δύο τείχους είχετε. Όλοι θα τους ασπρίσει. Δώστε το ένα ταμπό να σταματήσει, ένα καθετήρα κάτι. Τι είπες? Ευχαριστώ για το μακιγιάζ, λέω. Να είσαι καλά. Άντε, κάτσε. Είσαι τώρα. Θεά από μόνη σου, εσύ, δεν έχεις ανάγκη. Και εσύ, από το Ζωγιανά είσαι. Τι? Από το Ζωγιανά είσαι, λέω, αγάπη. Από την Γνωσό. Από την Γνωσό. Από την Γνωσό. Σκιάχτηκα τώρα. Δεν είπαμε είστε για τα παιδιά που είναι. Εσείς πάντως, κυρία Δημητρίου, ανανεωμένη, λαμπερή, τι κάνετε και είστε τόσο όμορφοι. Τι κάνω, αποφάσισα φέτος, αλήθεια σας λέω. Σταματάς λίγο αυτή τη μουσική αγάπη γιατί με χτυπάει στα νεύρα. Έστω. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι φέτος αποφάσισα, εκτός ότι κάνω δίαιτα και τρώω ήδη υγιεινής, χτυπάω ένα μπιντέ με φράουλες κάθε πρωί πριν κοιμηθώ έτσι. Και ήδη γίνεις. Χτυπάω ένα μπιντέ, λέω, ένα μπιντέ. Θέλω να πω ότι φέτος αποφάσισα να παίξω στην Επίδαυρο. Η Επίδαυρος το ξέρει αυτό? Όχι. Μόνη μου. Και επειδή παλιά σκέφτηκα ρουμπίνι, μίλα λίγο. Τι θα παίξετε στην Επίδαυρο? Όχι το που λέει πάντως. Τραγουδίστρια είστε. Ναι. Και? Στην Επίδαυρο τι θα κάνετε? Το κλουβί. Τον Ορέστη. Αποφάσισα επειδή λέω παλιά, οι Έλληνες τους γυναικείους ρόλους τους παίζανε άντρες. Έτσι δεν είναι? Ένας απάντησε, άλλοι δεν ξέρουν καθόλου. Ανέκαθεν να ακούω. Από ό,τι μοιάζουμε όλοι, ε. Αποφάσισα λοιπόν να παίξω εγώ τον αντρικό ρόλο και να κάνω τον Ορέστη. Από τις χωριφόρες του Εσχύλου. Σκέφτεσαι τη τραγωδία, ε. Θα σας παίξω ένα μικρό. Τι τραβάς εσύ, αγάπη μου? Δεν το έχω κόψει ακόμα. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Εγώ είμαι ο Ορέστης, εδώ... Γελάς. Όχι Ορέστης, μακρύσεις, αγάπη μου. Ορέστης, μακρύσεις εσύ. Και Βασιλόπιτα μαζί μου. Λοιπόν, εδώ είναι ο τάφος του πατέρα μου. Έφυγε εδώ κόκκινος. Και λέω... Πατέρα, δίζημη ρε, πατέρα! Ποια λόγια ή ποια έργα σου μακριά θα σε έφταναν στον τάφο! Εδώ μπορεί να αναστηθεί κιόλας ο νεκρός, δεν ξέρω. Πώς σας φάνηκα? Ε, δεν το έχω. Και θέλω να πούμε όλοι μαζί εδώ, μαζί με τα παιδιά, αυτό τον ύμνο και σας ζητώ συγγνώμη που δεν τον είπα τόσα χρόνια. Αχ, πατρίδα μου, τι μας σε κάνανε! Εσένα? Σε ξεβουλήσανε, κακομοίρα, ε. Παρακαλώ, μην με σπρώχνετε. Εγώ είμαι παρουσιάστρια. Το μικρόφωνο, στον αστρολόγο, παρακαλώ. Ωραία, πάμε. Είμαι λιοντάρι με οροσκόπο σκορπιό. Όλε οι τρελέ. Και η ένα μαζί. Βλέπω ότι θα ξεσαλώσει. Όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι. Δεν βλέπει τίποτα άλλο. Και τι σου φαίνεται λίγο αυτό που λέει. Που θα ξεσαλώσει. Ναι. Το κάνω όλο το χρόνο, δεν μου φαίνεται διαφορά. Τι άλλο να δει, αγαπημένο έναν οροσκόπο, δεν φοράει και γυαλιά. Πάμε στη Μύκονο για διακοπέ με δύο φίλε μου κολλητέ. Το έχω πει τραγούδι αυτό. Δεν ξαναπάω. Πήγα αγάπη μου και δεν ήρθε άνθρωπο να με δει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τα παιδιά. Λοιπόν, κυρία Άτζελα, πώς σας φάνηκε ο διαγωνισμός, αν έχετε ξεχωρίσει κανέναν, το βλέπετε τόση ώρα μέσα στην τηλεόρασή σας. Να τα δω ένα-ένα τα παιδιά. Θέλεις? Ένα-ένα, έλα στην άκρη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έκτακτη είσαι. Τσιλή. Άμα ζέψεις όλες τις ελιές, βγάζουμε λάδι της χρονιάς. Καλή δεν είναι, ε? Ωραία. Εσύ πάλι. Γιατί? Τι έπαθες? Γιατί? Αυτό το καραγιόν δεν σου πάει. Εσύ, τι μαλλί είναι αυτό, μωρί, τι έπαθες? Στην πρίζα σε βάλανε η Μαρολίτρα. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτή? Είπε η Μαρολίτρα ότι αισθάνεται κατσαρίδα. Δηλαδή όταν τσακωνόταν με τον καραφό της πέτα και παντόφυλα για να τη σκοτώσει, δεν έχω καταλάβει. Εσύ πάλι τι κόκκινο είναι αυτό? Τραβάτε τους λίγο πιο έξω να τους βλέπει και ο κόσμος. Όλο μόνος του το έχεις αυτό? Δεν είναι σίγουρο. Χωρίς το βυζί έφυγες από το σπίτι. Ωραία. Αυτός. Έτσι, μπράβο. Από προσόντα πάλι. Ας. Τον ανακόντα κουβαλάει πάνω του. Λοιπόν, εσύ. Γιατί τόλμα λέει όλοι από εκεί, τι έπαθες? Έκτακτης. Ωραία. Σαν της γιαγιάς μου είναι. Ήρθαμε και στο άσπρο το βραγί. Αυτό το βρέχετε γίνεται διάφανο. Θέλεις να το πετάξουμε στην πισίνα? Άστε το πάτε στο καμαρίνι αυτό το κάνω. Γιατί αγάπη μου?
Τι σου κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πετάνανε. Τι έχεις. Ε? Ένα σκιάξιμο έχεις. Ένα μη μου μιλάτε σας παρακαλώ το πηγαίνω. Ένα ως καλό λόγο για όλους έχεις να πεις. Δεν είναι ο σχατζόχερος, πέστε μου. Μη βάζεις κραγιόν, Μαρία, όταν μιλάω. Έκτακτη είσαι κι εσύ. Ωραία. Μπροστόβαρος είσαι εσύ, πέφτεις μπροστά. Δεν καταλαβαίνει ελληνικά, μπορείς να του πεις ό,τι θέλεις. Α, εντάξει. Μπορείτε να του πεις. Μάραξε το λαδαπό. Συγγνώμη, αν έχεις αυτόν τον άντρα δίπλα σου, που τον περνάς και σε ύψος, δεν είσαι σίγουρο ότι έχεις ένα αποκούμπι. Αποκούμπι έχω. Σε σταμάτη. Λοιπόν... Άντζελα, ένα καλό λόγο για όλους είχατε. Δεν είχα. Είχατε. Για τη Μητρή, σας βλέπω λίγο αναλλαγμένη τώρα τελευταία. Τι έχω πάθει. Να κυκλοφορείτε και με τον Ράιλ. Να καμιά φορά τον βγάζω έξω από τον κουμπαρά. Δεν είστε μαζί πια. Όχι. Τον παίρνω για κουμπαρά. Ό,τι ψηλά έχω, το πετάω μέσα στο στόμα. Είστε μόνοι σας. Τι εννοείς, στη ζωή. Ναι, μόνοι μου. Έχω και την Όλγα. Όλγα ή Όλια τελικά. Ολγάκι. Για φέτος Όλγα. Α, ωραία. Από Σεπτέμβριο βλέπουμε. Αλλά ξέρεις τι έχω πάθει με αυτό το παιδί. Επειδή με λένε όλοι αγράμματοι, αποφάσισα να τη μορφώσω. Τι θα κάνετε δηλαδή. Θα τη δώσω δύο πτυχία. Ποια είναι αυτά. Κομμότρια νυχού. Κομμότρια. Νυχού. Νυχού. Πολύ καλό. Άμα σε λιμάρεις, δεν θα μείνεις τίποτα. Θέλω να μου πει η Επιτροπή εμένα τι έχει αποφασίσει. Προσπαθούμε όλοι να βρούμε το ποιον. Μίστερ Beauty και Miss Beauty τη βραδιά. Τι είναι αυτό που λες, δεν κατάλαβα. Ο πιο όμορφος, πιο ελληνικά, αν θέλεις. Ο πιο όμορφος, ναι, και η πιο όμορφη τη βραδιά. Έτσι, αγάπη μου, δεν είμαστε στην Οξφόρδη. Okay, okay. Λοιπόν, νομίζω ότι για πρώτη φορά συμφωνούμε όλοι με το ίδιο αποτέλεσμα. Ποιο, ότι είμαι καλύτερη. Είσαι θεά. Πάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Διονύση Ζάχο και την Άντζελα Δημητρίου. Ευχαριστούμε όλα τα υπέροχα πρόσωπα που μας έκανε. Μισό. Πριν φύγω. Θέλω όλοι μαζί αυτό να το πούμε. Με τέτοιο χειροκρότημα δεν φεύγει, παιδιά, το είπα εγώ. Άλλο ένα λεπτό. Με το Μάξιμο αδέρφια είσαστε. Ξαδέλφια. Κάνουμε μαζί καριέρα. Θέλω πριν φύγω να πούμε την καψούρα τη μεγάλη που λέμε όλοι τόσα χρόνια για πάρτι μας. Ακαπέλα. Χωρίς καπέλα, βγάλω το αγάπη μου. Όλοι μαζί όμως, έτσι. Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη. Τι είσαι με τα μάτια δακρυσμένα. Με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Άντζελα Δημητρίου, κυρίες και κύριοι, Διονύση Ζάχος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, και εσάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα έχουμε τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Μέχρι να μαζέψουμε όμως τα αποτελέσματα των κριτών, να ετοιμάσουμε το φάκελο και να σας ανακοινώσουμε τον νικητή και την νικήτρια της βραδιάς, ας υποδεχτούμε για μια ακόμη φορά το Στέλιο Μάξιμο να μας τραγουδήσει τις επιτυχίες του. Στέλιος Μάξιμος! Πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, να τραγουδήσεις. Βεβαίως. Να σε αφήσουμε να τραγουδήσεις. Να πάμε να μαζέψουμε τα αποτελέσματα, να φτιάξουμε τους φακέλους και να δούμε να τα ανακοινώσουμε, γιατί η αγωνία είναι μεγάλη. Okay. Στέλιος Μάξιμος, παρακαλώ. Ποια στιγμή θα γίνουν τα θαύματα. Ποια ζωή δεν θα υποφέρω. Ποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα. Ποια στιγμή. Ποιο πρωί θα ανοίξω τα μάτια μου. Κι ό,τι πω θα το καταφέρω. Με φιλί τα χίλια κομμάτια μου θα γίνουν ένα. Ποια στιγμή θα γίνουν τα δύνατα. Ποια καρδιά στα δύο θα σπάσει. Ποια στιγμή δεν θα έχω διλήμματα. Ποια στιγμή.
κάποια στιγμή θα γίνουν τα δυνατά και καρδιά στα δύο θα σπάσει. Για στιγμή δεν θα έχω διλήμματα, για στιγμή. Ποια στιγμή θα έρθει στην πόρτα μου, ποιο κορμί θα αρχίσει να τρέμει. Ποια στιγμή θα ανάψω τα φώτα μου, ποια στιγμή. Ποια στιγμή θα πιάσει στο χέρι μου, ποια φωνή θα πει σ' αγαπάω. Ποια στιγμή θα γίνει στα αστέρι μου, ποια στιγμή. Ποια στιγμή θα γίνουν τα δύνατα, ποια καρδιά στα δύο θα σπάσει. Ποια στιγμή δεν θα έχω διλήμματα, ποια στιγμή. Ποια στιγμή θα γίνουν τα δύνατα, ποια καρδιά στα δύο θα σπάσει. Ποια στιγμή δεν θα έχω διλήμματα, ποια στιγμή. Ποια στιγμή θα γίνουν τα δύνατα, ποια καρδιά στα δύο θα σπάσει. Ποια στιγμή δεν θα έχω διλήμματα, ποια στιγμή. Ποια στιγμή θα γίνουν τα δύνατα, ποια καρδιά στα δύο θα σπάσει. Ποια στιγμή δεν θα έχω διλήμματα, ποια στιγμή. Ποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Θα πω άλλο ένα και θα τελειώσω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Μαύρη θάλασσα, τα μάτια σου τα μαλλιά, λόγια άδικα, στιλέτο μες στην καρδιά, σε εμπιστεύτηκα και νόμιζα μ' αγαπάς, φανερώθηκα. Πώς να βάλω στο μυαλό τη λογική που ήμουν ό,τι ήθελες εσύ. Ψευδέστηση που πήρα για ζωή. Παγιδεύτηκα στο θέατρο μιας βραδιάς, ρόλους έπαιξα αυτούς που δεν τους τολμάς, ήμουν μόνος μου και ένιωθα σαν φυγάς, ανενώθηκα. Χτυπάς πώς τα όρια του πόνου ξεπερνά. Και χάνεσαι στη θλίψη που σκορπάς. Πώς να βάλω στο μυαλό τη λογική που ήμουν ό,τι ήθελες εσύ. Ψευδέστηση που πήρα για ζωή. Τα όρια του πόνου
περνάς. Οι τίτλοι γράφουν τέλος και για μας. Και χάνεσαι στη θλίψη που σκορπάς. Πώς να βάλω στο μυαλό τη λογική που ήμουν ό,τι ήθελες εσύ. Σε αίσθηση που πήρα για ζωή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε που ήρθες εδώ για μας. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και καλές εμφανίσεις. Καλύτερα να κερδίσει ο καλύτερος και καλύτερη. Μακάρι, το ευχόμαστε. Εσείς ήσασταν πολύ καλοί. Ευχαριστούμε. Και είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα. Ήρθε η μεγάλη ώρα και δεν θα σας καθυστερήσουμε πολύ, γιατί και εμείς έχουμε αγωνία και τα παιδιά. Παρακαλώ όλους τους φιναλίστ να περάσουν για τα αποτελέσματα. Θα παρακαλέσω τον κύριο Θάνο Ζερβουδάκη, συνεργάτη μου, να μου φέρει τον φάκελο με τους τίτλους για το καλύτερο στυλ. Να δούμε τους νικητές της βραδιάς, που η κριτική μας επιτροπή επέλεξε ως η καλύτερη όσον αφορά το στυλ και την προσωπικότητά του. Το φάκελο παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Ο φάκελος. Η κυρία Ιωάννα Βιεροπούλου Στέφη, την Mrs. Perfect Smile 2008, που είναι η Χρύσα. Χρύσα! Συγχαρητήρια, Χρύσα. Perfect Smile 2008, Χρύσα Ταλτάλογλου. Ο Mr. Perfect Smile 2008 είναι ο κύριος Λεβεντάκης Μάνος. Συνεχίζουμε τα αποτελέσματά μας. Τώρα πάμε στην Mrs. Persona 2008. Τη στέψη θα κάνει η κυρία Αγάπη Πενιχάκη και η νικήτρια της βραδιάς είναι η κυρία Ιωάννα Παναγιωτίδου. Mrs. Persona 2008. Παρακαλώ. Mr. Personality 2008, Χρήστος Πανταζόπουλος. Ευχαριστώ, Θάνο. Πάμε στους δύο special τίτλους της βραδιάς μας. Παρακαλώ, Ρουμπίνη μου. Ο Mr. Apollon 2008 είναι ο Άρων. Και την απονομή θα κάνει. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Μάνος Μόσχος. Mr. Απόλλωνας 2008, Άρος Τορκόφνη. Το 2008 είναι η Λέιλα. Λέιλα, συγχαρητήρια.
Μίσης Αφροδίτη 2008. Λέιλα Στρατάκη. Και τη στέψη θα κάνει η κυρία Αγάπη Πεχινάκη. Αυτή τη φορά με το σωστό όνομα. Η κυρία Αγάπη με τα υπέροχα μάτια. Και τα πολύ ωραία παπούτσια. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα έφτασε η πιο κρίσιμη στιγμή του διαγωνισμού. Θα παρακαλέσω τον κύριο Θάνο να μου φέρει τον τελευταίο φάκελο που θα μας ανακοινώσει τα αποτελέσματα για τον Mr. and Mrs. Beauty 2008. Mr. Beauty αναπληρωματικός είναι ο κύριος Τόμας Πρωτόπαπας. Την απονομή θα κάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Εμμανουήλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για το 2008 είναι η Αλίσια! Συγχαρητήρια, Αλίσια! Την απονομή θα κάνει Συγχαρητήρια Mr. Mrs. Beauty αναπληρωματική για το 2008. Και τη στέψη θα κάνει η κυρία Ιωάννα Βιελινοπούλου. Κυρία Ιωάννα. I want to go further down to the valley of his συγχαρητήρια. Let me paint you a picture. Ο Mr. Beauty 2008 είναι ο Χριστόφορος. Εσύ είσαι αυτός. Mr. Beauty 2008 και τη στέψη θα κάνει ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Χριστόφορος ο Φουλάκης, ο νικητής της βραδιάς μας, Mr. Beauty 2008.
συγχαρητήρια, ήσασταν όλοι υπέροχοι. Ήσασταν όλοι μοναδικοί. Τέρμα συγχαρητήρια σε όλους σας.